βγήκαν οι βάσεις εισαγωγής και είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Βαφιαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας. Κύριε Βαφιαδάκη, τι δείξαν οι βάσεις σήμερα? Καλησπέρα σας. Καλημέρα. Σήμερα δείξανε, είχαμε πολλά μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε μια εμφανή αλλαγή στον τρόπο που δηλώνουν τα παιδιά τις σχολές. Δηλαδή, εκεί που δηλώναν ό,τι να είναι, όπως να είναι απερίσκεπτα, πλέον σκέφτονται, κάνουν λιγότερες επιλογές, πιο στοχευμένες, εκεί που θεωρούν ότι έχει καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Αυτό είναι το πρότο συμπέρασμα. Βοηθάτε και εσείς, βέβαια, στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού πολύ, έτσι. Πάντα, αλλά είναι πιο εύκολο το έργο μας τώρα, γιατί τα παιδιά έρχονται με άλλη νοοτροπία και οικογένειες από αυτή που ερχόντουσαν πριν από 5 ή 10 χρόνια. Και το δεύτερο είναι ότι η γεωγραφία επίσης έπαιξε το ρόλο της. Δηλαδή, πού είναι η σχολή που θέλουν να μπουν. Αυτό ήταν επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό βλέπουμε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη οι βάσεις είναι πάρα πολύ υψηλές σε σχέση με αντίστοιχες σχολές στην περιφέρεια. Δεν ήθελαν να φύγουν δηλαδή μακριά από το σπίτι τους. Δηλαδή το μοντέλο αυτό ότι θα έχουμε ένα πανεπιστήμιο σε κάθε επαρχιακή πόλη νομίζω ότι έχει αρχίσει να ξεθοριάζει και θα πρέπει να σχεδιαστεί ξανά εάν θέλουμε να έχουμε και αποτελεσματικές σπουδές και λειτουργικά πανεπιστήμια. Παρότι υπάρχουν εξαιρετικά τμήματα στην επαρχία, όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολύ καλά. Δεν είναι θέμα ότι δεν είναι καλά τα τμήματα. Είναι ότι ό,τι είναι μακριά από τα κέντρα, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ειδικά οι νησιωτικές περιοχές, ενώ τα τμήματα είναι εξαιρετικά, όπως παραδείγματος χάρη το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι ένα κόσμημα, δεν έχει τον αριθμό των εισακτών που περιμένει κανείς. Ένα επίσης συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι έχουν μείνει 1.800 περίπου χιλιάδες θέσεις καινές και φέτος, αποτέλεσμα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Και σε μεγάλες σχολές, δηλαδή. Κοιτάξτε, σε μεγάλες σχολές στην Αθήνα όχι. Ναι. Αλλά ξαναλέω ότι στην επαρχία, σε καλές σχολές, ναι, έχουν μείνει αρκετές θέσεις καινές και μάλιστα υπάρχουν και σχολές όπου τους μετράνε τους υποψήφιους, όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή με πολύ μικρό αριθμό εισακτέων, το οποίο σημαίνει ότι οι σχολές αυτές νομίζω θα αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα. Όταν 2-3 χρόνια παίρνουν μονοψήφιο αριθμό ή 10, 12, 20 άτομα, θα έχουμε πρόβλημα εκεί. Δηλαδή όταν το προσωπικό είναι περισσότερο από τους φοιτητές, εκεί κάτι δεν θα πάει καλά. Σε αυτό που λέτε τώρα, έχουμε πάλι και ακραίες περιπτώσεις, παιδιά τα οποία ουσιαστικά έχουν αριστεύσει αρχιτεκτονική, δεν γράψαν πολύ καλά στο σχέδιο και έμειναν εκτός. Φέτος νομίζω ότι διορθώθηκε αυτό και αυτό το βλέπουμε στην πτώση των. Ενώ στις στρατιωτικές σχολές, ένα παράδειγμα, έχουν ανέβει σχεδόν όλες. Έχουμε στην Σχολή Ευελπίδων πτώση, η οποία πτώση όμως είναι εικονική. Γιατί πέρυσι είχαμε υψηλότερες βάσεις και πολλές καινές θέσεις. Φέτος δεν έχουμε καινές θέσεις και έχουμε χαμηλότερες βάσεις, δηλαδή διόρθωσαν οι σχολές. Αυτό είναι αποτέλεσμα ότι το σύστημα αυτό είναι τρίτη χρονιά που λειτουργεί, οπότε όλες οι ανισορροπίες έχουν διορθωθεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή οι σχολές εξορθολόγησαν την ελάχιστη βάση εισαγωγής, το συντελεστή που είναι υπεύθυνες να βάλουμε, αποτέλεσμα να μειωθούν και οι καινές θέσεις. Δηλαδή οι καινές θέσεις πριν από 2 χρόνια ήταν 20.000, δεν ήταν. Στην πρώτη χρονιά το θυμόμαστε. Ναι, δεν σχεδόν 11 που είναι τώρα. Γι' αυτό δείχνει ότι ένα σύστημα χρειάζεται χρόνο, για να μπορέσει να λειτουργεί σωστά. Σωστά. Ποιες σχολές ήταν αυτές με την μεγαλύτερη άνοδο, που είχαν την περισσότερη ζήτηση από τους μαθητές? Οι περισσότερες σχολές είχαν άνοδο, σε αναλογία 3:1, δηλαδή 3 είχαν άνοδο, 1 είχε πτώσει. Σχεδόν όλες οι περιζήτητες σχολές ήταν με άνοδο. Δηλαδή και οι νομικές και τα πολυτεχνία και η ιατρική και οι φαρμακευτικές και οι καλές σχολές, οι οικονομικές και οι πληροφορικές, όλες και οι αστυνομικές ακαδημίες, πυροσβεστικές ακαδημίες ήταν όλες με άνοδο. Η πτώση εστιάζεται σε αυτό που σχολίασα στην αρχή, ότι π.χ. στις ανθρωπιστικές σπουδές είχαμε άνοδο στις νομικές, άνοδο στην ψυχολογία, μεγάλη πτώση στη φιλολογία. Mm-hmm. Για μια ακόμη φορά γκρεμίζει, δηλαδή τα παιδιά επιλέγουν ότι κάποιες σχολές δεν έχουν καλές επαγγελματικές επιλογές και δεν τις δηλώνουν και κάποιες άλλες τις θεωρούν ότι έχει καλύτερες επιλογές. Είναι το δημόσιο δηλαδή η πρόσληψη, ένα κριτήριο για να γίνει κάποιος δάσκαλος, φιλόλογος, μαθηματικός που είστε εσείς, δεν ξέρω. Ας πούμε το μαθηματικό ανέβηκε πολύ. Α, ανέβηκε. Το φυσικό της Αθήνας έπεσε, δηλαδή έπεσε πρώτη φορά κάτω το μαθηματικό. Είχαμε τέτοια φαινόμενα. Θεωρώ ότι οι καθηγητικές σχολές δεν είναι στο φόρτε τους, αλλά διόρθωσαν πολύ φέτος το μαθηματικό, το χημικό, όλες αυτές οι σχολές εκτός από τις φιλολογίες, οι άλλες διόρθωσαν, γιατί είχαν πέσει πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Αλήθεια είναι όμως αυτό που λέτε, ότι το δημόσιο πλέον δεν είναι όπως υπήρχε μια επιτηρίδα. Τώρα θα γίνει ένας διαγωνισμός, όπως εξήγηλε το Υπουργείο, για τους εκπαιδευτικούς για να στελεχώσουν τα σχολεία μας. Άρα
Δεν είναι σίγουρος ο διορισμός όπως ήταν κάποτε, αλλά αυτό πολλά χρόνια δεν ισχύει. Απλά θέλει ένα χρόνο για να χωνευτεί αυτό στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν σχολές οι οποίες περνάνε κάτω από το ραντάρ των μαθητών, παρότι κάνουν αυτές τις επιλογές, τις οποίες λέτε πολύ ψαγμένες, αλλά περιορίζονται στη νομική, στην ιατρική, σε αυτές τις σχολές που βλέπουμε και στο Πολυτεχνείο που σημειώνουν διαρκώς άνοδο. Και υπάρχουν σχολές, ίσως κάποιες οικονομικές, δεν ξέρω ποιες, που ενώ θα μπορούσαν να έχουν πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση, δεν τις δηλώνουν. Αυτό συμβαίνει διαρκώς λιγότερο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή τα παιδιά πηγαίνουν ενημερωμένα να συμπληρώσουν και οι οικογένειές τους τις σχολές, το μηχανογραφικό τους. Με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται λιγότερο εμφανές από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Και πάλι υπάρχουν κάποιες σχολές που ενδεχομένως να έχουν χαμηλότερη βάση από αυτή που τις αξίζει. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά έρχεται η ισορροπία. Ένα παράδειγμα που θα ήθελα να φέρω στο τέταρτο πεδίο, που είναι οικονομίας και πληροφορικής. Εδώ και χρόνια έχει λυθεί το στοίχημα, είναι υπέρ των σχολών της πληροφορικής, όπου έχουμε μια διαρκώς αυξανόμενη εκεί διαφορά ανάμεσα στις οικονομικές σχολές. Ή επίσης θα ήθελα να αναφέρω το παράδειγμα της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, που η βάση του κοντεύει τις 18.500 φέτος. Μια σχολή Διαμάντη, που είναι μια σχολή οικονομική όμως που δίνει έμφαση στην τεχνολογία. Ένα πρόγραμμα σπουδών που ασφαλώς δεν έγινε τυχαία, που οι απόφοιτοι του απορροφώνται στην αγορά εργασίας τα τελευταία 10 χρόνια και βλέπουμε μια πολύ πολύ υψηλή θέση. Είναι η κορυφαία σχολή σε βάση στις οικονομικές σχολές σε αυτό το πεδίο, αποτέλεσμα ενός εξαιρετικού προγράμματος σπουδών κατά τη γνώμη μου. Άρα λοιπόν θα πρέπει και από την πλευρά των πανεπιστημίων και ιδιαίτερα των περιφερειακών πανεπιστημίων να αναζητηθούν εκείνα τα προγράμματα που θα είναι ελκυστικά για τα παιδιά, έτσι ώστε να έχουν ζωή και αυτά τα ιδρύματα, γιατί έτσι όπως πάμε κάποια από αυτά δεν έχουν ζωή. Αντίστοιχα τώρα κάποιοι μαθητές θα μπουν στα ΙΕΚ, έτσι, έχει συμπληρωθεί το... Αυτό είναι το παράλληλο μηχανογραφικό το οποίο έχει γίνει. Μια πρώτη φουρνιά θα πάει στο ΙΕΚ, να θυμίσουμε ότι το ΙΕΚ είναι στο επίπεδο 5, όταν ένας απόφοιτος λυκείου είναι στο επίπεδο 4, το ΙΕΚ στο επίπεδο 5 και το πανεπιστήμιο στο επίπεδο 6. Έχει ανάγκη η χώρα από στελέχη στο επίπεδο 5. Αρκετά παιδιά το βλέπουν με ζεστά και το δηλώνουν περισσότερο από ό,τι άλλες χρονιές, άλλες φορές. Και είναι επαγγέλματα τα οποία θεωρούν ότι έχουν και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, πολλά από αυτά. Ναι, και εξαρτάται πολύ από το βαθμό του σχολείου. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο δεν απαξιώνεται και το σχολείο. Γιατί βλέπουμε μια μερίδα μαθητών για να μπορέσει να μπει στο ΙΕΚ, εξαρτάται από το βαθμό του απολυτηρίου του. Άρα, το προσέχει πολύ να έχει καλό βαθμό. Άρα, έχει και αυτό την παράπλευρη θετική επίδραση. Μάλιστα. Κύριε Βαφιαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά καλά αποτελέσματα και σε όσους δεν τα κατάφεραν φέτος. Αυτό ήθελα να τελειώσω με αυτό, ότι δεν θα πεθάνουμε. Άμα. Είναι μόλις 18 χρονών να το σκεφτούν τα παιδιά που δεν πέτυχαν το στόχο τους. Έχουν άπειρες ευκαιρίες να διορθώσουν. Και τα καλύτερα είναι μπροστά τους στη ζωή. Είναι δεδομένο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαφιαδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.